Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μετά το καλοκαίρι θα είναι έτοιμες οι τράπεζες να προσφέρουν τις πρώτες ρυθμίσεις σε κόκκινα δάνεια πρώτης κατοικίας μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr. Οι τράπεζες αναποθέτουν σημαντικές ελπίδες βελτίωσης του δανειακού τους χαρτοφυλακίου στο νέο νόμο, αφού υπολογίζεται ότι λόγω της κρατικής επιδότησης θα εισραίουν στα ταμεία των τραπεζών περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πάντως, στο πρώτο τρίμηνο του έτους, οι καταθέσεις αιτήσεων υπαγωγής στον παλιό νόμο Κατσέλη στα ειρηνοδικεία της χώρας συνεχίστηκαν με αμύωτους ρυθμούς. Σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τους πολίτες να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση οφειλών προς την εφορία, το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα ερωταπαντήσεις και παραδείγματα σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως ποιες κατηγορίες υπάγονται σε αυτήν και με ποιες προϋποθέσεις, σε πόσες δόσεις μπορεί κάποιος να ρυθμίσει τα χρέη του και από τι εξαρτάται, ποια είναι τα ωφέλη της ρύθμισης και πότε αυτή χάνεται και άλλες. Μπορείτε να διαβάσετε τα βασικότερα ερωτήματα στα οποία απαντά το Υπουργείο Οικονομικών στο insider.gr. Επίδοση ρεκόρ κατέγραψαν οι προσλήψεις μισθωτών τον Απρίλιο, καθώς με αιχμή τον τουρισμό ξεπέρασαν τις απολύσεις και τις παραιτήσεις κατά 111.000 περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Πρωταθλητές στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αναδεικνύονται τα καταλήμματα, ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες εστίασης. Οι περιοχές τώρα με τα υψηλότερα ισοζύγια προσλήψεων είναι φυσικά οι νησιωτικές και συγκεκριμένα το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό δείκτη Μόνακη με τις 721,17 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,55% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.